Σήμερα είχαμε λοιπόν την παρουσίαση του νέου πρωταθλήματος της Elite League το οποίο ξεκινάει το Σάββατο με ζωντανές Εδώ. μεταδόσεις από το Action 24 βεβαίως ε, θα έχουμε και φέτος κάθε Σάββατο έναν αγώνα καθ' ολοκληρίαν στη μετάδοση και δύο σε παράλληλη σύνδεση κατόπιν ε, στην εκπομπή που ακολουθεί. Έτσι, και φέτος το Elite League ε, παίζει στο Action 24, αρχίζει γενομένης ε, με αυτό το Σάββατο στις 4 το μεσημέρι, με την ε, αναμέτρηση Ηρακλής ε, Δόξα Λευκάδας ζωντανά εδώ στο Action 24, στο κανάλι μας. Και παράλληλα θα έχουμε δύο ακόμα αναμετρήσεις, τα στιγμιότυπά του σε ζωντανή παράλληλη μετάδοση. Να πούμε ότι είναι η δεύτερη χρονιά που το Action 24 στηρίζει την συγκεκριμένη διοργάνωση, το συγκεκριμένο πρωτάθλημα. Σήμερα, σε γνωστό ξενοδοχείο της Αθήνας, Έγινε η παρουσίαση του πρωταθλήματος, παράλληλα με την ε, παρουσίαση εκείνου της ε, Α1 γυναικών. Αυτό που είδαμε σήμερα ήταν... Ε... Οι παίκτε και οι προπονητέ και των δύο πρωταθλημάτων, και τη Α1 γυναικών και τη Elite League, να βρίσκονται στον ίδιο χώρο. Κάτι το οποίο δεν έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε ε, το επαγγελματικό πρωτάθλημα, της, ε, την πρώτη κατηγορία των γυναικών, με τη δεύτερη κατηγορία των ανδρών, δηλαδή άντρε και γυναίκε να συνεπάρχουν. Ηταν πολύ όμορφε οι εικόνες. Να πούμε ότι αποκλειστικά στην κάμερά μας μίλησαν οι αρχηγοί και οι προπονητές όλων των ομάδων της Elite League και θα το δούμε... Θα τα δούμε αύριο αυτά, ναι, τις δηλώσεις των προπονητών και των Φυσικά, αρχηγών. Φυσικά, ναι. Ε, αυτό που ξεχωρίζουμε ουσιαστικά είναι ότι πλέον το πρωτάθλημα της Elite League ανεβαίνει ένα επίπεδο, είναι πολύ πιο ανταγωνιστικό mm -hmm. από πέρσι. Δηλαδή έβλεπα τους αρχηγούς σήμερα των ομάδων και όλοι τους είναι μεγάλο όνομα στην κατηγορία. Πέρα. Ναι. Είχαμε, πω, έχουμε μάλλον πολύ έμπειρου ε, να στελεχώνουν τι ε, ομάδες, ομάδε. Παίκτε με εμπειρία από τα μεγάλα σαλόνια του ελληνικού μπάσκετ, παίκτε με εμπειρία από την εθνική. Συνεπώ, περιμένουμε πολύ όμορφα πράγματα από το φετινό πρωτάθλημα τη Elite ε, League εδώ στο Action 24. Ωραία, σε ευχαριστώ, Βάλια, και πάμε να δούμε το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει. σε μια λαμπερή εκδήλωση που υποδέχτηκε τους αθλητές και τις αθλήτριες της Elite League και της Α1 γυναικών, πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση των δύο πρωταθλημάτων εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Το παρόν έδωσαν οι αρχηγοί και προπονητές των ομάδων με το σύνθημα της φετινής Elite League να είναι expect the unexpected, αφήνοντα δηλαδή την υπόσχεση πως το φύλαθλο κοινό θα πρέπει να περιμένει το απρόβλεπτο σε μια ακόμα ανταγωνιστική χρονιά. Παράλληλα, οι διοικούντες στην ΕΟΚ παρέθεσαν τις επιδιώξεις που υπάρχουν για τη διαρκή εξέλιξη και αναβάθμιση των εθνικών πρωταθλημάτων. Και όταν προσπαθείς να γίνεις καλύτερος, σίγουρα κάνεις πάρα πολλές ενέργειες. Και από αυτές τις ενέργειες, πιστέψτε με, στατιστικά όλοι, αν ρωτήσω όλους τους κότσες που είναι εδώ, ή τις κότσες, ή τις παίχτρες ή τους παίχτες, ε, όλοι θέλουμε να σκοράρουν 10 στα 10, ε. δεν γίνεται 10 στα 10. Μακάρι 10 στα 10 δεν γίνεται. Άρα, κάποιε ενέργειε που θα κάνουμε θα είναι λάθο. Σημασία έχει όμω να προχωρά μπροστά, να κάνει μια αυτοκριτική, να κουβεντιάζει με όλου, να παίρνει ιδέε από όλου, να παίρνει ένα feedback και να λε: Ωραία, πάμε να το φτιάξουμε καλύτερο ακόμα αυτό. Και έτσι εξελίσσεται. Απλά, όπω τα παιδιά μα έχουμε ένα γόρι και ένα κορίτσι, τα αγαπάμε και τα δύο, αλλά έχουν διαφορετικέ ανάγκε. Έχουν διαφορετικέ ιδιαιτερότητε. Και αυτό προσέχουμε. Να προχωρήσουμε να μεγαλώσουν και τα δύο παιδιά μα με τι ανάγκε που έχει το καθένα. Με το ίδιο ενδιαφέρον και στα δύο. Και σήμερα το δείχνουμε αυτό. Είμαστε εδώ πέρα. Είναι το μπάσκετ ενωμένο. Οι δύο μεγαλύτερε κατηγορίε που διοργανώνει η ΟΚ είναι εδώ. Είστε όλοι μαζί και για μένα αυτό είναι η κοινωνία και η οικογένεια του μπάσκετ. Αυτό το σημερινό, αυτή η εικόνα. Όχι αυτή, μην παίρνετε φωτογραφίε εμένα, πάρτε φωτογραφίε εδώ. Αυτό είναι το μπάσκετ.